Πατήρ Τανάγρας, πατήρ Γεώργιο Σηματαρίου και του Αγίου Θωμά, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Προσώπου σας καλωσορίζουμε στο καπίτρο Αγίου Θωμά, όπου θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ανεμόνι και Ανέμι» της κυρίας Γεωργίας Πετανάγρας. Θεοφιλέστατε Άγιε Επίσκοπε Τανάγρας, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, Πρόεδροι των Συλλόγων, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται με την ευκαιρία της έκδοσης του λαογραφικού βιβλίου της εκπαιδευτικού Γεωργίας Γουγέση «Ανεμόνι και Ανέμι». Ενός βιβλίου στο οποίο αποτυπώνονται οι ομορφιές και ο πολιτισμός του χωριού μας. Καθώς τα χρόνια περνούν, το παλιό χωριό που ελάχιστα γνωρίσαμε οι περισσότεροι από εμάς, χάνεται και μαζί του φεύγουν και λησμονούνται οι παλιοί κατοικοί του με τις συνήθειές τους και τα έθιμά τους. Σε λίγα χρόνια, ίσως κανείς δεν θα θυμάται το παρελθόν αυτού του τόπου και τις γενιές των ανθρώπων που πέρασαν, μέσα στις οποίες όμως βρίσκεται η δική μας φύτρα, οι δικές μας ρίζες, από τις οποίες δεν πρέπει να αποκοπούμε. Σ' αυτό στοχεύει με το βιβλίο της η Γεωργία Βουγέση. Να μην αποκοπούμε από τις ρίζες και ιδιαίτερα να μην αποκοπεί η νέα γενιά. Είναι και χρέος όλων μας αυτό, ιδιαίτερα σήμερα, ζώντας σε μια εποχή που δονείται από την κρίση των αξιών. Σε μια εποχή πολιτιστικής στέγνιας, που παραμερίζονται και λησμονούνται στοιχεία της λαϊκής μας παράδοσης, που διαγράφονται ήθη και έθιμα. Γνωρίζοντας το παρελθόν, θα αναζητήσουμε έμπνευση για ένα βελτιωμένο παρόν και αφετηρία για ένα καλύτερο άνθρωπο. Όταν κάναμε τις ετοιμασίες για αυτή την παρουσίαση, τις τελευταίες ημέρες, λέω στην συγγραφέα μας, εδώ την κυρία Βουγέση, καλά, εγώ ούτε αγιοφωνήτησα είμαι, ούτε αρβανίτησα. Εκείνη βέβαια γέλασε με την καρδιά της, αλλά της οφείλω μία εξήγηση και μία εξήγηση σε όλους εσάς. Όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε στο μοναστήρι μας, είπα, Θεέ μου, πού πάμε? Πάμε σε έναν χώρο ξένο και σε αρβανίτες. Όμως από την πρώτη στιγμή και στο μοναστήρι μας και στο χώρο της δουλειάς μου, στο γυμνάσιο Σχηματαρίου, αισθάνθηκα ένα αγκάλιασμα και είπα, είναι σαν να γεννήθηκα εδώ. Πέρσι κοιμήθηκε ο Πρεβέζης, ο Δεσπότης, ο Πρεβέζης. Πηγαίναμε λοιπόν με τον Γέροντα, ο Γέροντας, εγώ, πηγαίναμε για την εξόδιο ακολουθία. Ο οδηγός μας, ο Σπύρος, ένα πολύ καλό παιδί, το μόνο του ελάττωμα είναι ότι είναι αρβανίτης μέχρι το μεδούλι. Να μην πεις κακό για αρβανίτη, θα σε σκοτώσει. Ο δρόμος μακρύς, κουραστικός, κάναμε μία στάση στην Αμφιλοχία. Κατεβήκαμε λίγο να ξεμουδιάσουμε και ήταν 5-6 κύριοι εκεί σε μια καφετέρια στην παραλία, πρόθυμοι, φιλόξενοι, καθίστε να σας κεράσουμε έναν καφέ. Οπότε ρώτησαν, ήρθαν και στην ερώτηση, πού είναι το μοναστήρι σας? Στα Σκούρτα. Πού είναι αυτό? Στα Δερβενοχώρια. Αμάν, λέει ο ένας κύριος, μέσα στους αρβανίτες πήγατε. Του λέω, πρόσεξε, γιατί ο κύριος από εδώ είναι αρβανίτης.
και γυρίζει με μία φυσικότητα και λέει: «Ακού να σου πω, τελικά οι Αβανίτες είναι πιο πατριώτες από εμάς τους Έλληνες». Αμάν, λέω τώρα, θα γίνει το φωνικό. Όμως ο Σπύρος αρχίστηκε σε ένα χαμόγελο. Φύγαμε βέβαια γρήγορα για να προλάβουμε τα περαιτέρω. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο του λέω: «Σπύρο, τι έγινε, γιατί?» Αλλά λέει: «Κοίταξε, δεν θα μπορούσα να πω κουβέντα μπροστά σας. Για χάρη σας το δέχτηκα αυτό που άκουσα». Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι οι Αρβανίτες έχετε ψυχή, έχετε καρδιά, έχετε σεβασμό όμως στο ράσο, έχετε δομπροσύνη και φιλότιμο και μας κερδίσατε. Και πάλι Χριστός Ανέστη. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι παρουσιάζεται ένα βιβλίο που αναφέρεται στο λαό και ανήκει σε αυτόν. Μέσα σε αυτή τη λαμπρή αναστάσιμη περίοδο, όπου όλοι με σκυρτόσα καρδία ακολουθούν τα βήματα του Αναστάντος Χριστού, χαίροντες και αγαλώμενοι. Γιατί, όπως μας λέει η συγγραφέας του βιβλίου που σήμερα σας παρουσιάζουμε, δεν υπάρχει γιορτή άλλη στον πλανήτη ολόκληρο σαν τη δική μας Πασχαλιά. Γιατί το δικό μας Πάσχα είναι γεμάτο φως. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός μεγάλης θρησκευτικής γιορτής και ελληνικής άνοιξης. Θαμπώνεται από την ομορφιά της φύσης όποιος βρεθεί εδώ τον Απρίλιο-Μάη. Χοσχοβολά ο τόπος. Τα δέντρα ανθοστολίζονται. Η πρασινάδα αγκαλιάζει τη γη. Οι ανεμόνες βάφουν τους αυρούς και τις πλαγιές με το μοβ και κόκκινο χρώμα τους. Ανεμόνες, ανεμόνες παντού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πανδεσία χρωμάτων, αρωμάτων και ψυχικής ανάτασης, ζώντας η συγγραφέας του βιβλίου «Ανεμόνη και ανέμη», η κυρία Γεωργία Βουγέση, δασκάλα με κεφαλαίο το Δέλτα, τήληξε στην ανέμη της ζωής της τα βιώματά της, τους πόθους, τις λακτάρες, τα όνειρά της, πλασμένα και δεμένα με τις λακτάρες, με την πατρογονική αιστεία, πατέρα, μάνα, τα αδέλφια και τις φίλες, τον παπά του χωριού και τη δασκάλισσα, μα και όλες τις ανθρώπινες φιγούρες που πέρασαν μπροστά από τα παιδικά της εφηβικά και της όριμης ηλικίας μάτια. Αυτούς που έχουν αφήσει την ιστορία τους και τα σημάδια τους σε αυτόν τον τόπο. Και πήρε αυτή στους ώμους της όλο το βάρος να γράψει και να αφήσει στους παλιούς και τους νέους την ιστορία αυτού του τόπου, αυτών των ανθρώπων, αυτού του λαού, επιλέγοντας τα πιο ελκυστικά θέματα του λαϊκού πολιτισμού για να κάνει τους πολλούς να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο την εθνική παράδοση και τον δημιουργό της, τον αξιοθαύμαστο λαό μας. Όλον αυτό λοιπόν τον ανεκτήμητο εθνικό θησαυρό ξετυλίγει στο βιβλίο της αυτό η συγγραφέας, έχοντας επίγνωση της ιερότητας αυτής της εθνικής αποστολής. Εγώ σε αντίθεση με την αδερφή Αγνή, και Αγιοτομήτησα είμαι, και Αρβανίτησα αισθάνομαι, μετά από τόσα πολλά χρόνια που είμαι εδώ. Αγαπητή συναδέλφισσα και φίλη Γεωργία, διάβασα πνευστή το πόνημά σου και είδα πως είναι ένα δώρο προς όλους μας. Μέσα από αυτό το υπερθέαμα του λόγου, της εικόνας και του ήχου με το προβλητέν βίντεο, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα μας να παρατηρήσουμε και να ζωντανέψουμε στη θύμησή μας τη ζωή, την απλή ζωή μιας κλειστής κοινωνίας που όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι βιώσαμε. Και καθώς όλα είναι ειδωμένα από την απόσταση του χρόνου,
φαντάζουν όλα απίστευτα όμορφα και τόσο νοσταλγικά. Η φίλη και εξαιρετική συναδέλφισσα Γεωργία, η δασκάλα μας, έψαξε, ερεύνησε, κοπίασε και έφερε στο φως εικόνες και φωτογραφίες μιας άλλης εποχής, κατακονιασμένες σε παλιά παμπάλαια μπαούλα, κάποιες παντελώς ξεχασμένες και από τους ίδιους τους κατόχους τους. Απεικονίζει γεγονότα, στιγμές, αισθήματα, γιορτές, πανηγύρια, ασχολίες, όλα περασμένα από το καμίνι του βιώματός της. Καταγράφει έθιμα και τραγούδια, ξεχασμένα από όλους μας, και με τη δυνατή και χαρισματική πένα της, τους δίνει την έκταση της αιωνιότητας. Ο τίτλος του βιβλίου ξεχωριστός, «Ανεμώνει και ανέμει». Να τη γράφει η ίδια στο εισαγωγικό της σημείωμα. «Θέλω να γυρίσω την ανέμη της μνήμης μου για να χαρώ ξανά τις ανεμόνες των παιδικών μου χρόνων. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Γιατί όταν και εσείς τα διαβάσετε, ίσως ξαναζήσετε στιγμές των παιδικών σας χρόνων. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας για να μην ξεχαστούν οι ρίζες μας. Ζω εδώ και κάμποσες και κάποιες δεκαετίες τον ίδιο χώρο που αναπνέουμε όλοι μας. Και έχω το προσόν να είναι και δικά μου βιώματα, πολλά από τα γραφόμενα, τουλάχιστον τα πιο πρόσφατα. Βέβαια δεν περπάτησα στους χωματόδρομους της Λιάτανης. Δεν χάζεψα σαν παιδί το πείρωμα του φούρνου της Θελιάσσας. Και δεν γεύτηκα τα καλοψημένα στραγάλια της κυράς Σωτήρας. Γιατί ο ερχομός μου συνέπεσε με τις μεγάλες αλλαγές της δεκαετίας του 70 και του 80, όταν ο σεισμός από τη μια μεριά και η επερχόμενη τεχνολογία από την άλλη, που κατέκλυσε τη ζωή μας, άλλαξε την εικόνα του χωριού και κατ' επέκταση και τη ζωή των αγιοθωμητών. Αλλά η Γεωργία ξύπνησε στη μνήμη μου μοναδικές στιγμές των παιδικών μου χρόνων. Βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου τον εαυτό μου να τρέχει στους ίδιους χωμάτινους δρόμους ενός άλλου χωριού. Μυρίζω και γεύομαι νοερά το ίδιο αχνιστό ψωμί του πατρικού μου φούρνου. Το ίδιο μυρίζει και η παιδική μου ηλικία. Ασβέστη, βασιλικό και μυρωδιές των καλοψημένων φαγητών από τη γάστρα της μάνας μου, πρόδρομο της σημερινής. Ακούω κι εγώ τον κρότο από τις πατήτρες του αργαλιού της μάνας μου, ανάμεικτο με κάποιο μελωδικό τραγούδι και χωρίς η ίδια να το επιδιώκει, άρχισε τη μοίησή μου στο δημοτικό τραγούδι. Παίρνω τα ίδια σταυρολούδουκα και οι ίδιες σβεστομένοι τενεγκέδες με τα κρίνα τους κατηφέδες και το βασιλικό στολίζουν το πατρικό μου μπαλκόνι. Καθώς διάβαζα το υπέροχο βιβλίο σου, όλες οι αισθήσεις μου ήταν σε εγρήγορση. Σε ευχαριστώ για το ωραίο ταξίδι που μου πρόσφερες. Αληθινά δυσκολεύτηκα να ξεχωρίσω και να επικεντρωθώ σε κάποια από τα θέματα της, λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς που παρουσιάζει το καθένα από αυτά. Αλλά αν είχα την πρόθεση λίγο να επεκταθώ, οι αντοχές σας, όσο ευγενικές κι αν είναι, θα σας έφταναν στα όρια σας και η υπομονή σας θα χτυπούσε κόκκινο. Γι' αυτό θα αρκεστώ σε μια μικρή ξενάγηση σε κάποια από τα θέματα του, διαβάζοντάς σας μικρά αποσπάσματα. Κυρίαρχη θέση στο βιβλίο έχουν οι μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αλλά και όλες οι εκδηλώσεις που περιγράφονται έχουν το επίκεντρό τους στην Ορθοδοξία και από αυτήν αντλούν ομορφιά και δύναμη. Τα Χριστούγεννα λοιπόν με τις δοξασίες και τα έθιμα, η Πρωτοχρονιά με την καθιερωμένη Βασιλόπιτα που η παράδοσή μας θέλει τον οικοδεσπότη να την κυλά στο δάπεδο, και από τη θέση που έπαιρνε να βγάζει και τα ανάλογα συμπεράσματα για το πεπρωμένο του σπιτικού, του κλαρί της ελιάς, με το οποίο και τώρα δίνουμε τις ευχές χτυπώντας ελαφρά στο κεφάλι τα μέλη της οικογένειάς μας, οι απόκριες με τα γλέντια και τα μασκαρέματα, και τους χαρταετούς που πετούσαν ψηλά, μα πλειότερο πετούσαν οι ψυχές των παιδιών που τους κρατούσαν. Ύστερα το ελληνικό Πάσχα, την εορτή των εορτών, με τους γλυκύτατους ύμνους που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, τις λαζαρίνες με τα ανθοστόλη στα καλαθάκια τους, το βάψιμο των αυγών με ριζαρή σεμπολιά ή κρεμμυδόφυλλα, επιτυχάνοντας μοναδικό φυσικό κόκκινο χρώμα,
το ψυχοκέρι της Μεγάλης Εβδομάδας, φτιαγμένο από τόσες γλωστές όσες και οι ψυχές που μνημονεύονταν. Το σφάξιμο του αρνιού, το μανάρι που από καιρό σημαδεύονταν για τη μεγάλη αυτή μέρα. Ξεχωριστή και η φροντίδα της νοικοκυράς για το στόλισμα του σπιτιού. Το λευκό χρώμα έχει την τιμητική του. Το κοφτό τραπεζομάντιλο, το μπαουλόπανο, το σεντόνι του γιούκου, αλλά και τα κλουμιστά υφαντά, ακόμα και τα ταπεινές κουρελούδες, δίνουν ξεχωριστό τόνο στη μέρα. Όλα όμως φτιαγμένα στον αργαλιό από τα επιδέξια χέρια της οικοδέσποινας, που από τα άγουρα ακόμα χρόνια της ετοίμαζε με περίσσιο μεράκι την τρίκα της. Να τι μας γράφει σχετικά με αυτό η συγγραφέα μας. Συγγραφέας μας. Την πρίκα κάθε γυναίκα την ήφαινε μόνη με τάξια χέρια της στον αργαλιό από την παιδική της ηλικία. Στον αργαλιό ήφαινε ακόμη τον απαραίτητο ρουχισμό που απαιτούσαν οι ανάγκες της οικογένειας. Εσώρουχα, παντελόνια, πετσέτες, σεντόνια, κουβέρτες, περαστές, μπατανίες, μπαστές, όλα τα καλύματα, μάλινα και βαμβακερά για τα κρεβάτια, τα παούλα και τους τύπους. Θα ήθελα να σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Ζηλεύω. Ζηλεύω γιατί είμαι στην κατηγορία της αδελφής Αγνής. Δεν είμαι αρβανίτης. Αλλά παρηγορούμε. Παρηγορούμε γιατί υπάρχει εκείνο και το πραγματάκι που λέει «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Εγώ δείχνω τη Γεωργία. Μπας είμαι και εγώ λίγο αρβανίτης μετά από τόσα χρόνια φιλίας. Θέλω να σας ζητήσω και δυο συγγνώμη. Το ένα είναι γιατί έπαθα αυτό που είναι πιο εύκολο να πάθεις, να χαθείς στον δρόμο. Χαμένος γενικά είμαι, χάθηκα και στον δρόμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πάει λίγο παραπίσω η όλη εκδήλωση και να επιβαρυνθείτε λίγο περισσότερο. Και το δεύτερο συγγνώμη είναι που μου επιτρέπετε να μιλήσω καθεστώς. Να ξέρετε ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό σας είναι ορθός, πολύ μεγάλος. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και εγώ ανάμεσά σας να καταθέσω τον πενιχρό και αδύναμο λόγο μου με την αφορμή της παρουσίασης του βιβλίου της κυρίας Γεωργίας. Ναι, αυτό ήταν η αφορμή. Περισσότερο ήρθα γιατί το είχα εγώ ανάγκη και όχι οι φίλοι μου. Είχα ανάγκη να είμαι παρόν σε τούτη τη συνάντηση που ένα χωριό μαζεύτηκε να πει το ευχαριστώ σε ένα άξιο τέκνο. Ήρθα εδώ εκ μέρους και όλων των φίλων και συναδέλφων μου να πω και εγώ το δικό μας ευχαριστώ στη Γεωργία. Δεν συνηθίζεται, η αλήθεια είναι. Το ξέρω, αυτές οι πράξεις αυροφροσύνης και ευγένειας δεν είναι ο κανόνας στον αξιακό μας κοινωνικό κώδικα. Δεν είναι ένα φόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Ίσως το εγωιστικό μας κύτταρο δεν μας αφήνει. Μας κρατάει δέσμιος στην περιχαράφωση του εγώ μας. Όμως, κακά τα ψέματα. Έχουμε ανάγκη από τα βαθύσκιωτα δέντρα, μιας και στον ίσκιο τους δροσιζόμαστε κι εμείς. Έχουμε ανάγκη από ορόσημα και οδοδείκτες για να μην χανόμαστε στην καταχνιά της ανυπαρξίας μας. Θέλουμε γερά κουπιά για να πιάσουμε στεριά. Διαφορετικά θα θαλασσοκοπούμε και θα θαλασσοπνιγόμαστε χωρίς σκοπό και νόημα. Και χαίρομαι γιατί τούτο το ευχαριστώ το λέμε στη Γεωργία περήφανα, κοιτάζοντας την κατάματα και αληθινά. Το λέμε τώρα που είναι ακμαία, ανάμεσά μας ευτυχισμένη με την οικογένειά της. Οι καλοί λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται έγκαιρα με τις καρδιάς μας τον πλούτο και όχι αργοπορημένα με το μίζερο υστέρημα της υποκρισίας και του υπολογισμού. Έτσι μόνο θα οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης,
θα ξανανακαλύψουμε αξίες και θα απελευθερώσουμε ευαισθησίες. Ακούγεται? Ήταν και μια άλλη αδελφή μου, η πρώτη, η Φρόσεβερα, δεν έκατσε πολύ στη δουλειά, δημοτικά πάντα. Ναι. Μετά είναι και η άλλη μου αδελφή, ήταν και τα άλλα αδέρφια, παίζαν κιθάρες και είμαστε μια παρέα σχεδόν μαζί. Ναι. Και τώρα έχω εκεί μερικά στοιχεία του οικογενειακού, ας πούμε. Λοιπόν, τα λόγια είναι αυτό για να. Εγώ στα Νέα Υόρκη βιβλίου «Ανεμόνη και Ανέμη», θα μας πει μερικά πράγματα για το έργο της. Η Βέρα ήταν και μια άλλη αδελφή μου, η πρώτη, η Φρόσα η Βέρα, δεν έκατσε πολύ στη δουλειά, δημοτικά πάντα. Ναι. Μετά είναι και η άλλη μου αδελφή, ήταν και τα άλλα αδέρφια, παίζαν κιθάρες και είμαστε μια παρέα σχεδόν μαζί. Ναι. Και τώρα έχω εκεί μερικά στοιχεία του οικογενειακού, ας πούμε. Λοιπόν, τα λόγια είναι αυτό για να. Εγώ στα Υιορκίστηκα αγάπη
Συγγραφέας του βιβλίου «Ανεμόνη και Ανέμη», θα μας πει μερικά πράγματα για το έργο της. Με την ψυχή μου γεμάτη χαρά και συγκίνηση από την παρουσία τόσων αγαπημένων προσφυλών σεβαστών προσώπων και από την υπέροχη παρουσίαση του βιβλίου από τους αγαπητούς συναδέλφους μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και κάθε έναν χωριστά για την τιμή που κάνατε στο χωριό μας και σε εμάς φυσικά να παρευρίσκεστε στην παρουσίαση του λαογραφικού βιβλίου «Ανεμόνη και Ανέμη». Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Το πόνημά μου τούτο δημιουργήθηκε από μία εσωτερική ανάγκη κατάθεσης των αισθημάτων που κατακλείζουν την ψυχή μου για το γενέθλιο τόπο μου. Ως μία θυγατρική υποχρέωση στις ρίζες μου που μέθρεψαν με τους γλυκοχυμούς της ζωής, στέριωσαν τα βήματά μου με δύναμη και θάρρος και χάραξαν τα όνειρά μου σε πλατιούς ορίζοντες. Δημιουργήθηκε από μία εσωτερική ανάγκη να κρατήσω ζωντανά όλα αυτά που σταδιακά ξεχθοριάζουν μέσα στο χρόνο, καθώς
κακός ο λαϊκός μας πολιτισμός αφανίζεται. Να κρατήσω ζωντανά τα αχνάρια από τις πατημασιές της προγονικής μας φύτρας και να προσφέρω απλόχερα μνήμες. Κάτι για να πιαστούμε, για να συνεχίσουμε. Γυρίζω την ανέμη του χρόνου πίσω και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σας προσκαλώ σε ένα νοσταλγικό ταξίδι του χτες. Σας προσκαλώ στις φευγάτες εποχές των παιδικών μας χρόνων, με τελικό προορισμό να συναντήσουμε τη χαμένη ταυτότητά μας. Μέσα από τις θύμησές μου και το ανασκούπωμα της σκέψης μου θέλω να ξαναζήσω σε αυτό, θέλω να σας ξαναγήσω, συγγνώμη, σε αυτόν τον τόπο, στους ανθρώπους του και στον πολιτισμό του. Θα σταθμεύσουμε στις γιορτές και στα πανηγύρια των κουρασμένων από τον μόχθο ψυχών. Θα αναγεννηθούμε στα διάσπαρτα ξοκλήσια του χωριού από κούμπια του κάθε κουρασμένου στρατοκόπου. Και αφού διασχίσουμε τη γλαυκή θάλασσα με τις ελιές, θα ανηφορήσουμε στο λόφο της Γκριμάδας να απολαύσουμε τη λύρα του συμπατριώτη μας Πινδάρου που εξυμνεί τις ομορφιές της αρχαίας Τανάγρας. Βέβαια, θα μπορούσε το ταξίδι μας να έχει περισσότερους προορισμούς, περισσότερους σταθμούς. Όμως, πώς μπορείς να κλείσεις μια ζωή, μια ολόκληρη ζωή σε ένα βιβλίο? Πώς να ξεδιαλέξεις τα σημαντικά από τα ασήμαντα, όταν στα παιδικά μου μάτια τότε όλα έμοιαζαν τόσο σημαντικά? Απευθύνω την πρόσκληση της ξενάγησης προς όλους σας, μα περισσότερο στα παιδιά, στη νέα γενιά, στην υπηρεσία της οποίας αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, υπηρετώντας την εκπαίδευση. Στους καιρούς που διανύουμε, είναι κοινό μας χρέος να τη βοηθήσουμε.